βρισκόμαστε απόψε στον κατανικτικό εσπερινό στην Τετάρτη Κυριακή του Τριωδίου. Αλήθεια, πότε φτάσαμε εδώ, θυμηθείτε, πριν από λίγε εβδομάδες οι κόδωνες των εκκλησιών χτυπούσαν και το Τριώδιο άνοιγε και η Εκκλησία εσάρπιζε. Ναι. Και έλεγε «Χριστιανοί, γρηγορείτε και προσεύχεστε, γρηγορείτε και προσέλθετε, γρηγορείτε και αγωνίζεστε και αγρυπνείτε». Γιατί το Τριώδιο είναι μία εθελοντική επιστράτευσης όλων των παιδιών της Εκκλησίας είναι μια ευκαιρία για περισυλλογή πνευματική. Είναι μια ευκαιρία για ψυχική ανάταση. Είναι μια ευκαιρία για κάθαρση της ψυχής. Είναι μια ευκαιρία για τη συμμετοχή μας στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας μας. Δεν είναι καιρός μέθης. Όχι. Δεν είναι καιρό κρεπάλη, όχι. Δεν είναι καιρό μασκαρεμάτων, όχι. Δεν είναι καιρό ατασταλιών ηθικών και παρεκτροπών, όχι. Τι είναι, yeah. είναι μία ευκαιρία για να βαδίσουμε το δρόμο της μετανία, να προετοιμαστούμε ψυχικά για να δεχθούμε τα μεγάλα και συγκλονιστικά γεγονότα που σημειώθηκαν πάνω στον πλανήτη μας αυτό όταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ο ενανθρωπή σα Κύριος κατήλθε εδώ κάτω στη γη και δίδαξε και θαυματούργησε και σταυρώθηκε και απέθανε και ανέστη και ανελήφθη και όπως είπαμε στην προηγούμενη Κυριακή, το «Και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς». Στην πρώτη Κυριακή του Τριωδίου, η Εκκλησία μας εσάλπισε επί τον Άγγελό της και είπε «Οι περήφανοι άνθρωποι ταπεινωθείτε, ελάτε στο στίβο να αγωνιστείτε και να παλέψετε». Όλοι όσοι έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, όλοι όσοι έχουν φωτοστέφανο στο κεφάλι, όλοι όσοι πιστεύουν στην αρετή τους και στην αγιότητά τους, όλοι ό, όσοι φουσκώνουν και κομπάζουν από τα αξιώματά τους, όλοι όσοι είναι υπερήφανοι και έχουν ανυψωθεί όπως ο γνωστός Φαρισαίος, ελάτε αδέλφια μου, Ελάτε παιδιά μου λέγει η Εκκλησία όλοι μας να ταπεινωθούμε όπως ο αμαρτωλός Θελώνης ο οποίος χτύπησε τα στήθη του και κάπου εκεί σε κάποιο σημείο του Ιερού Ναού φώναξε δυνατά. Μα δεν ακούγεται η φωνή του. Μα η προσευχή ο Ιερή φθάνει στο θρόνο του Θεού και ακούγεται εκείνος ο υπέροχος ύμνος της καρδιάς του ο Θεός ηλάσθη τιμή το αμαρτωλό και ειδικιώθη ο ταπεινός οι πόρτες της βασιλείας των ουρανών αδελφοί μου είναι μικρές και όποιος θέλει να περάσει στη βασιλεία των ουρανών πρέπει να ταπεινωθεί να γίνει μικρός όπως και ο Χριστός μας έγινε μικρός. Ο μεγάλος Χριστός έγινε μικρός για να ανεβάσει εμάς τους ανθρώπους επάνω στον ουρανό. Αλλά για να περάσουμε από τις πύλες της βασιλείας των ουρανών πρέπει να ταπεινωθούμε. Μα το είπε η Εκκλησία. Και στη δεύτερη Κυριακή του Τριοδίου μα είπε η Εκκλησία μας σαλπίζοντας με τον Άγγελό της αμαρτωλοί μετανοήσατε και μας έδειξε εκείνη την υπέροχη εικόνα του επαναστατήσαντος ανθρώπου του ασώτου Ιού ο οποίος ελάκτησε το νόμο του Θεού έφυγε από το πατρικό του σπίτι ποδοπάτησε τις πατρικές εντολές αγνόησε τον πατέρα του σπατάλησε τον πλούτο τον πατρικό έζησε ασώτος, γλέντισε και διασκέδασε και ο χειροβοσκός και να τρέφεται με τα ξυλοκέρατα των χειριδίων που ήταν βοσκός. Και όταν εκείνη τη στιγμή που τον είδε το αφεντικό του να τρώγει την τροφή των ζωντανών του, τον έσπρωξε μέσα στα λασπόνερα. Εκείνος είδε το πρόσωπό του σαν σε καθρέφτη στα νερά, στις γκόλες των ζωντανών του αφεντικού του και τρόμαξε. Συγκλονίστηκε. Ήταν ο καθρέφτης της προσωπικότητός του που την είχε καταρακώσει και συνήλθε. Σταμάτησε πάνω σε ένα βράχο, έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπό του και βυθίστηκε σε σκέψεις. Δύο κόσμοι παλεύουν μέσα του, δύο φωνές ακούγονται. Ο κόσμος της φθοράς και της καταστροφής και ο κόσμος της αφθαρσίας και της επιστροφής. Μια φωνή του λέγει, τέρμα στη ζωή σου. Δεν αξίζει εσύ να ζεις, Δεν είσαι πλάσμα του Θεού. Και μια άλλη φωνή του λέγει, του λέγε, όχι. Υπάρχει και για σένα ελπίδα. Υπάρχει και για σένα σωτηρία. Υπάρχει και για σένα δρόμο επιστροφή. Και πράγματι πήρε την ροϊκή απόφαση. ύστερα από, από μια σκληρή πάλι και είπε, Αναστάς πορεύσομαι προς τον πατέρα μου. Επέστρεψε στο σπίτι, ο πατέρας τον περίμενε και γίνεται ένα σύμπλεγμα στην ώρα της συναντήσεως πατέρας και γιος. Αγκαλιασμένοι, ο ένας ζητάει συγγνώμη και ο άλλος την παρέχει αφιδόλευτα. Πατέρα μου, σε λύπησα, ζητώ συγγνώμη. Για να ζητήσει κανείς συγγνώμη, Χρειάζεται ηρωική δύναμη, χρειάζεται ηρωισμός για να ταπεινωθείς και να ζητήσεις συγγνώμη. Και ο πατέρας που δεν είναι δικαστής, δεν εξετάζει τι έκανε. Έλα παιδί μου του λέγει, έλα στο σπίτι μου σε περιμένω τόσα χρόνια. Το μάτι μου δεν, έκρι, δεν, δεν έπαυσε να ρέει δάκρυα και η καρδιά μου να σπαράσει για το χαμό σου. Και έδωσε εντολή. Και είναι χαρά μέσα στο σπίτι. Τον έπλυναν, τον καθάρισαν, του φόρησαν καινούρια αστολή, καινούρια υποδήματα, δαχτυλίδι. Ποτέ αδέρφια μου να μην απογοητευόμαστε από το πλήθος των αμαρτιών μας. Ποτέ να μην απογοητευόμαστε από την πτώση μας. Ποτέ να μην απογοητευόμαστε γιατί λυγίσαμε, κάπου σκοντάψαμε, κάπου πέσαμε. Κάπου στραφήκαμε και εμείς με τα ξελοκέρατα της αμαρτίας. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει πατέρας, υπάρχει πατρικό σπίτι, υπάρχει ουρανός. Έχετε την ελπίδα πάντοτε και ο πατέρας έχει και η μητέρα έχει αγάπη και στοργή και ενδιαφέρον για τα παιδιά της. Ο πατέρα μας ουράνιος και η μητέρα μας η εκκλησία έχει πάντοτε ανοιχτέ, τις αγκάλες και μας περιμένει. Και στην τρίτη Κυριακή του Τριωδίου ακούσαμε εκείνη την υπέροχη περικοπή που αποτελεί ένα θαυμάσιο μήνυμα για όλους μας. Αμετανόητη θα κριθείτε» και η Εκκλησία μας έθεσε όλους υποκατηγορίαν. Είμαστε υπόλογοι έναντι τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν δέχεσαι το έλεος, δεν δέχεσαι την ευσπλαχνία. Θα έρθει η δικαιοσύνη όταν περιφρονούμε και αγνοούμε το έλεος και την ευσπλαχνία του Θεού, αδέρφια μου. Τότε προκαλούμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Ναι, η δικαιοσύνη του Θεού που όχι των ανθρώπων, τη δικαιοσύνη των ανθρώπων εύκολα μπορείς να την καταπατήσεις. Ας, αν είσαι μια, ένα μικρό έντομα, μια μήγα, στην ράχνη θα, θα κολλήσεις εσύ. Αν είσαι χρυσοκάνθαρος, ο εκεί διατρυπάς τους ιστούς της ανθρώπινης δικαιοσύνης. Αλλά όμως τη δικαιοσύνη του Θεού κανένα αδέλφια μου δεν μπορεί να, να, νικήσει και να ξεπεράσει και να ξεγελάσει. Εκεί ενώπιον του δικαίου κριτού Όλοι μας θα παρελάσουμε, θα λογοδοτήσουμε, θα ανοιχτούν τα βιβλία που κάθε χρόνο ο καθένας μας γράφει. Εκεί βίβλια ανεγίσονται, φανερωθήσονται πράξεις και τα κρυπτά των ανθρώπων φανερά γεννήσονται. Και σήμερα αδελφοί μου, για να έρθουμε στη σημερινή Κυριακή, σήμερα η Εκκλησία μας σαλπίζει και φωνάζει και λέγει τι ελάτε είστε όλοι αθλητέ όλοι ασκούμενοι στην άθληση την άθληση την πνευματική όχι τη σωματική η μεν σωματική γυμνασία προς ο λίγα ωφέλιμος εστίν η δε πνευματική γυμνασία είναι σωτήρια για όλους μας αθλητέ λοιπόν στο στάδιο του αγώνος του πνευματικού και σαν πρώτο άθλημα του αγγέλου της εκκλησίας μας ακούγεται ένα μήνυμα. Ποιο είναι το μήνυμα? Αθλητέ του πνεύματος, αγωνιστέ της ειρήνης, συναγωνιστέ και κληρονόμη της βασιλείας των ουρανών, δώστε τα χέρια σας, ενώστε τις καρδιές σας, κάτω τα μίση, ζήτω η αγάπη μία λέξη συγχώρηση. Αυτό είναι το σάλπισμα. Είναι η Κυριακή της συγχωρήσεως. Έτσι λέμε. Κυριακή της Τυρινής, Κυριακή της Τυροφάγου και Κυριακή της συγχωρήσεως. Λέμε από πλευράς νηστείας είναι της Τυροφάγου, της τυροφάγου γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της παρελθούσης εβδομάδος καταλύαμε στα γαλακτερά και τρώγαμε. Τώρα όμως φτάνουμε στο τέρμα και μπαίνουμε στο στάδιο των αρετών. Το στάδιο των αρετών είναι έοκτε. Άνοιξε το στάδιο αθλητέ. Πώς θα μπείτε μέσα οι αθλητέ όταν πρόκειται να παλέψουν και να μονομαχήσουν λαδώνουν το κορμί τους και το σώμα τους για να γλιστράνε. Έτσι και εμείς πρέπει όλοι μας να αρωματοστούμε με το πνεύμα της αγάπης. Και το πνεύμα της αγάπης εμπεριέχεται πού? Μέσα στο βαθύτερο νόημα της συγχωρήσεως που μας καλεί ο Θεός όλοι μας να αφήσουμε τα μίση και ενωμένοι να προχωρήσουμε στον αγώνα. Όποιος συγχωρέσει τον αδελφό του, θα τον συγχωρέσει και ο Κύριος. Μας το λέγει ο Χριστός μας, ο πατήρ ο ουράνιος, συγχωρεί συγχωρούν. Και όσοι δεν συγχωρούν, ούτε ο πατήρ ο θα συγχωρήσει αυτούς. Να συγχωρεθούμε. Όλοι μας εμείς. Με ποιους με τον πατέρα μας, με τη μητέρα μας, με το παιδί μας, με τον αδελφό μας, με τον συνάδελφό μας, με τον γειτονά μας, με τον άνθρωπο που θα σε σύγκρουση, που μαλώσαμε. Αποσία σημαντές και μικρές διαφορές. Γιατί μου είπε αυτήν την κουβέντα, γιατί του είπα την άλλη την κουβέντα, γιατί μου μίλησε έτσι, γιατί μου φέρθηκε αλλιώς, γιατί αυτός έγινε αφορμή να διασυρθεί η τιμή και η υπόλοιψη στις οικογενείες και ένα σωρό αφορμές για να καρτούμε κλεισμένες στις καρδιές μας πέτρινες, ανάλγητες και ασυγκίνητες μπροστά στην αγάπη που θέλει ο Θεός να έχουμε. Βεβαίως, οδηγούμεθα εδώ αδελφοί μου από δύο μεγάλα πάθη. Και ξέρετε αυτά τα πάθη βρίσκονται σε μια έξαρση ιδιαιτέρως εδώ στο χώρο το δικό μας, της πατρίδος μας, στο λαό μας. Ένα πάθος είναι πιο το κομματικό. Οι αμαρτίες μας χωρίζουν, τα κόμματα μας χωρίζουν. Να κρατάς αδελφέ μου την οποιαδήποτε πολιτική η ιδεολογία θέλεις να ανήκεις και να ψηφίζεις το κόμμα της αρεσκίας σου που νομίζεις ότι θα οδηγήσει τη διακυβέρνηση της χώρας μας σε επίπεδο υψηλό ώστε όλοι μας να ζούμε αγαπημένοι και μονιασμένοι. Αλλά όμως το κομματικό πάθος δεν πρέπει να χωρίζει τις καρδιές μας, τα αδέρφια, του συγγενείς, τους χωριανούς, τους συμπολίτε. Φοβερό το πάθος και μας οδήγησε πολλές φορές σε διχόνια, σε εμφύλιο και σε καταστροφή και σε όλεθρο. Και κύσαμε ποτάμια αιμάτων και η πατρίδα μας είναι αιματοποτισμένη από αυτού του είδους τις διαφορές και είναι και οι πλαγιές και οι χαράδρες και οι κορυφές των ωραίων γεμάτες από σπαρμένα κόκαλα των παιδιών της Ελλάδος που συγκρούστηκαν μεταξύ των και καταστρέψαμε τον τόπο μας και το λαό μας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε και ένα άλλο πάθος. Το πάθος της κληρονομιάς. Γιατί έγινε η διανομή αυτή. Γιατί πήρε αυτός μια στρέχα παραπάνω. Γιατί πήρε μια βλακιά εκείνο από το χωράφι παραπάνω. Γιατί πήρε αυτό το αμπέλι και δεν το έδωσε σε μένα ο πατέρα. Γιατί έγινε άνισο κατανομή και διανομή των, της θυματικής περιουσίας. Και εκεί το πάθος αυτό είναι φοβερό. Μα δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι υπάρχουν αδέλφια που δεν μιλούν μεταξύ των για μια βλακιά χωράφι. Μα ουδένισε να στον κόσμο Τίποτα δεν φέραμε στον κόσμο, αλλά και τίποτα δεν θα πάρουμε φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο. Ποιος πήρε περισσότερο από δύο μέτρα από εμά, όσοι ήρθαν έφυγαν κρατώντας δύο μέτρα και αυτό για ορισμένο χρονικό διάστημα γιατί ο Δήμος επεμβαίνει και παίρνει και αυτό. Τώρα, γιατί μαλώνουμε, γιατί τρογόμαστε, γιατί επικεντρώνουμε όλη μας την προσπάθεια στα κτήματα και στα χρήματα και στις περιοσίες είναι μεγάλο το, κομματικ... το κομματικό πάθος αλλά είναι πολύ μεγαλύτερο το κληρονομικό πάθος γιατί ο γέρος και η γριά δεν μας έδωσαν εκείνα που θέλαμε γιατί έτσι μας βλέπουν τα νεότερα παιδιά μας βλέπουν σαν πορτοφόλι, σαν κτήμα, σαν χωράφι σαν περιουσία, σαν καταθέσεις σαν χρηματιστήριο Δεν κατηγορούμε τα παιδιά μα. Εμεί δημιουργήσαμε αυτήν την κοινωνία. Εμεί πλάσαμε αυτόν τον κόσμο και εμεί οδηγήσαμε εκεί τα παιδιά. Αλλά είναι κατάντημα το ότι σήμερα γίνονται αφορμή τα υλικά αγαθά, τα επίγεια αγαθά για να γίνονται οι καρδιές μας κατά και θεοσκότινες και να κατοικούν μέσα στο μίσος, στην κακία και στην εκδικητικότητα. <Και> Αλλά για να παρασχεθεί, αδελφοί μου, η άφεση των αμαρτιών μας, πρέπει πρώτα-πρώτα να ζητήσουμε εμείς συγγνώμη. Ποιος μπορεί να ζητήσει συγγνώμη, χρειάζεται ηρωισμός, να ζητήσει κανείς συγγνώμη. Μα αυτός είναι μικρότερος. Μα αυτός έσφαλε. Εγώ έχω άδικο. Εγώ είμαι μεγαλύτερος. Εντάξει. Ποιος έσφαλε. Ο άνθρωπος έσφαλε. Ποιος ήρθε εδώ κάτω στη γη. Ο Χριστός ήρθε. Ο αναμάρτητος εκείνος δεν έσφαλε σε τίποτε. Και όμως ήρθε ο Χριστός να μας συμφιλειώσει. Και συγγίνε μιμητής του Χριστού. Πήγαινε στο παιδί σου, στην ύφη σου, πήγαινε στην πεθερά σου, πήγαινε με όποιον είσαι μαλωμένος, με το συνέτερό σου, με το συνεργάτη σου. Έτσι μας θέλει η Εκκλησία, έτσι διδάσκει το Ευαγγέλιο, έτσι παραγγέλει ο Χριστός. Είναι ηρωισμός να ζητήσει συγγνώμη. Σας υπενθυμίζω ένα γεγονός στα παλαιότερα χρόνια, αρχιερεύσε βασιμιότατε, παρουσιάζεται ενώπιον του ποιμνίου του, εξομολογείται δημοσίως, λέγει τα κρίματά του, παρουσιάζει όλες τις σελίδε της ζωής του και απευθυνόμενο στο ποιμνιό του, λέγει «Εγώ πλέον καταθέτω το ομόφορον και απέρχομαι στην έρημο ή να κλάψω τα αμαρτίες μου» αδύνατον. Ο λαός από κάτω θρυνεί, συγκινείται, κλαίει, δυσανασχετεί και του λένε όχι, όχι επίσκοπε και δέσποτά μου και σεβασμιότατε. Εδώ θα μείνετε και θέτει έναν όρο. Για να μείνω εδώ στην επισκοπή σας θα πρέπει να ανοίξετε την πόρτα, να ξαπλώσω κάτω, να, πεπατήσετε να με πατήσετε και να με φτύσετε και μετά. Και ο λαός του δέχθηκε αυτό, αλλά βέβαια δεν τον έφτυσαν οπωσδήποτε, γιατί η δημοσία εξομολόγηση αποκατέστησε τα πάντα και έτσι έμεινε στη θέση του ο επίσκοπος. Χρειάζεται ηρωισμό. Έχετε υπομονή να ακούσετε κι άλλο ένα παράδειγμα που είναι παρμένο από τη στρατιωτική ζωή. Θα έχετε ακούσει ίσως για ένα φοβερό στρατηγό Αμερικάνο, ο οποίος πολέμησε και στον πρώτο, αλλά ιδιαίτερο στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ήτανε ο στρατηγός, ο Αμερικάνος, ο Πάτων, που πολέμησε στην Αφρική. Ήταν η Τίγρης και το Λιοντάρι που πολέμησε τα κυτλερικά στρατεύματα του ναζισμού στην Αφρική. Και αυτός ο Πάτων ήταν σκληρό μαχητή και έκανε απόβαση στην Ιτα, στη Σικελία. Και εκεί πήγε στον στρατιωτικό νοσοκομείο για να επισκεφθεί του τραυματίες. Και του έβλεπε όλου μέσα στα αίματα, στι γάζε, στα τραύματα, στο χέρια, στο κεφάλι, στα πόδια. Αλλά για μια στιγμή βλέπει ένα στρατιώτη. Αυτό δεν φορούσε γάζε, ούτε αίματα. Και λέει: Εσύ τι θέλει εδώ, Λέει, έπαθα νευρικό κλονισμό, γρήγορα στη μονάδα σου, δεν έχει θέση εδώ πέρα. Αλλά προχωρώντας, πιο κάτω βλέπει ένα άλλον. Του λέει, εσύ τι θέλει εδώ, φούρνουσε και το κράνος του. Λέει, έπαθα νευρικό κλονισμό, όταν γινόταν ο ασύγαστο εκείνος βομβαρδισμός των πυροβόλων και των αεροπλάνων, έπαθα νευρικό κλονισμό. Του λέγει αφού τον έδωσε ένα δυνατό σκαμπίλι και έπεσε το κράνο από το κεφάλι, γρήγορα στη μονάδα σου. Δεν θα μου διαλύσετε το στρατό σε αυτήν την κρίσιμη κατάσταση. Αλλά το περιστατικό, ο αρχιετρος του νοσοκομείου το κατήγγελε στον Αζενχάουερ που ήταν ο αρχιστράτηγο, α πούμε, των ενόπλων δυνάμεων των Αμερικανών. Το έμαθαν οι, οι ανταποκριτέ των εφημερίδων, οι δημοσιογράφοι και αν ζητούν επίμονα ε, να κάνουν συνέντευξη τύπου για το γεγονός αυτό. Αλλά ο Αζενχάουρε σκεπτόταν. Θα το μάθουν στην Αμερική. Ποιο είναι ο στρατιώτη αυτόν, αυτό που τον εράπεσε, μπορεί να είναι ο ραβωνιαστικό μου, μπορεί να είναι ο αδελφό μου, μπορεί να είναι ο άντρα μου. Είναι ένα Αμερικανόπουλο και τα Αμερικανόπουλα. Δεν είναι σαν τα Ελληνόπουλα και τα οποιαδήποτε άλλα. Έχουν γαλάζιο αίμα μέσα του. Είναι πολύτιμο το αίμα του, είναι χρυσαφένιο το αίμα του. Αν πάει να φέρετο στην Αμερική, σύεται η Αμερική. Και τότε ο Αζενχάουερ <κυρίζει> βρήκε έναν τρόπο. Επέπλεξε με έγγραφό του τον στρατηγό Πάτων και του λέει αυτό που έκανε είναι ανάλμοστο και να ζητήσει συγγνώμη. Και το έγγραφο αυτό το κοινοποίησε στου ανταποκριτά των εφημερίων. <κυρίζει> και εκείνη δέχτηκε δέχτηκαν και το σεβάστηκαν. Δεν δημιουργήσαν πρόβλημα. Και ήρθε μια μέρα που όλο το στρατόπεδο ήταν σε βαθιά συγκίνηση. Γιατί, διότι εκάλεσε ο στρατηγός Πάτων, εκάλεσε το στρατό του για να γίνει μια δημόσια επιβράβευση. Να βραβεύσει ένα στρατιώτη. Ποιο στρατιώτη, εκείνον που τον εράπησε και του έπεσε το κράνος από το κεφάλι. Επίσημη η τελετή. Ο στρατηγός παρουσιάζεται ο στρατιώτης μπροστά στο στρατιώτη που του πουράπησε και άπλωσε το χέρι του. Ζητώ δημόσια συγγνώμη να με συγχωρέσεις για το λάθος που έκανα και προσέβαλα την τιμή σου και την υπόλοιψη. Αλλά αστευόμενος λέει και εγώ είχα πάθει τότε νευρικό εκκλονισμό. Βλέπετε αδερφοί μου. Χρειάζεται ηρωισμός για να ζητήσει συγγνώμη για να λάβει την άφεση των αμαρτιών. Και εμείς λέμε στην Κυριακή προσευχή κάθε μέρα τι λέμε. Λέμε στο Πάτερ ημών και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμεν τις οφελέτες ημών. Πατέρα ουράνια, Συγχωρεσέ με, γιατί και εγώ συγχωρώ τους αδελφούς μου. Όσες φορές δεν συγχωρούμε, όσες φορές δεν συγχωρούμε, λέμε ψέματα ακόμα και στην προσευχή μας. Άπλωσε το χέρι σου, σου, σου ζήτησε συγγνώμη, συγχωρεσέ τον. Να μην πάθουμε ότι έπαθε ο Σαπρίκιος με τον Άγιο Νικηφόρο. η ο Σαπρίκιος και οδηγείται στο μαρτύριο. Τον πρόδωσε ο Νικηφόρος ότι ήταν χριστιανός και ότι ήταν ιερεύς. Όμως μετενόησε και την ώρα που οδηγεί το στο μαρτύριο ο Σαπρίκιος. Ο Νικηφόρος τον παρακαλούσε και τον νικέντευε. Συγχώρεσέ με, έκανα με ένα μεγάλο αμάρτημα που σε πρόδωσα. Αλλά ο Σαπρίκιος όχι, δεν παραχωρεί τη συγγνώμη. Και έφτασε μπροστά στο μαρτύριο, τον εγκατέλειψε η χάρη του Θεού, αρνείται τον Χριστό Θυσιάζει στα είδωλα και τη θέση του Σαπρικίου την πήρε ο Άγιος Νικηφόρος ο οποίος ομολόγησε με θάρρος και παρυσία πως είναι χριστιανός και πήρε τη θέση του μάρτυρος. <κυρίζει> Αδελφοί μου, το μήνυμα το σημερινό πρέπει να το πάρουμε όλοι μας. Με ποιον έχουμε, ποιον έχουμε διαφορές, με ποιον έχουμε ψυχρότητα, με ποιον έχουμε αντιπάθεια Όποιο και αν είναι, σε οποιοδήποτε σημείο τη γη και αν βρίσκεται, έχουμε χρέο όλοι μα να ζητήσουμε συγγνώμη και να παράσουμε συγγνώμη. Τα παλιά εκείνα τα χρόνια βλέπαμε τις οικογένειες να κάνουν βίζετα επισκέψεις απόψε. Μεταξύ των συγγενών ιδιαίτερα αντάλλασαν επισκέψεις και ζητούσαν συγχώρεση οι μικροί από τους μεγάλους και οι μεγάλοι από τους μικρούς. Δεν είναι α, κακό γιατί και οι μικροί έχουν μια προσωπικότητα και τα παιδιά έχουν μια προσωπικότητα. Είναι ο υπέροχο θέμα να βλέπεις τον πατέρα να ζητά συγγνώμη από το παιδί του για κάποιο λάθος που έκανε. Είναι ο να ζητήσει και ο πατέρας από το παιδί το λάθος που έκανε εις βάρος του. Και το παιδί να ζητήσει συγγνώμη. Ανάγκη συγγνώμης έχουμε όλοι μας αδελφοί μου να ζητήσουμε συγγνώμη για να μας παράσχει και ο Θεός τη συγχώρηση των ειδικών μας αμαρτημάτων. Πηγαίνουμε στην εξομολόγηση και μας ρωτάει ο πνευματικός Έχεις κανέναν προσωπικό εχθρό Είσαι με κανέναν άνθρωπο μαλωμένος Α βέβαια βέβαια Μα να ξέρεις τι με έκανε. Έχω ένα και μου έκανε. Τι μου έκανε. Ε, θα πρέπει να το συγχωρήσω. Όχι. Μα δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Πώς θα κοινωνήσεις των ακράνων μυστηρίων αν δεν συγχωρήσεις τον αδερφό σου που σε έβλαψε. Εδώ αδερφοί μου. Εμείς στην εποχή μας. Ξέρετε που φτάσαμε. Παλαιότερα υπήρχε ο νόμος. Το ο νόμος οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί, αντί χείρα αντί λάκτισμα αντί Και εμείς σήμερα εφαρμόζουμε οδόντα αντί οδός της Και μας έδωσαν ένα ράπισμα, εμείς δίνουμε δύο, ένα λάκτισμα, εμείς δίνουμε δύο να κορέσουμε το πάθος της εκδικητικότητος και της κακότητος που μας διακρίνει. Στο στάδιο των αρετών να συμφιλιωθούμε. Αλλά η ώρα πέρασε, σας είπα αρκετά, βεβαίως έχουμε και ένα άλλο μήνυμα, το μήνυμα της νηστείας και θα σας παρακαλέσω την νηστεία που είναι ο πρώτος νόμος τον οποίον έθεσε ο Θεός στον άνθρωπο από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού δεν θα φας. Από την ημέρα που θα τα...